Να ξεκινήσουμε όμως να δούμε. Ένα παιδί που παίρνει στα 18 του το δίπλωμα, τι αυτοκίνητο θα του έπαιρναν οι γονείς του? Καταρχήν, από τότε που βιώνουμε την κρίση έχουν αλλάξει τελείως οι προτιμήσεις, εξ ανάγκης βέβαια, των νέων Ελλήνων που παίρνουν τα διπλώματα 18, 19, 20 ετών. Για ελάτε να βλέπουμε εμείς κιόλας, ελάτε κοντά. Τα αυτοκίνητα που επιλέγουν κυρίως είναι μικρά, μικρού κυβισμού. Ναι, μικρού κυβισμού. Καλή ώρα όπως αυτό το αυτοκινητάκι εδώ, το οποίο είναι 1000 κυβικά. Για μεταχειρισμένο πάντα το πρώτο αυτοκίνητο. Μεταχειρισμένο πάντα το πρώτο αυτοκίνητο, το οποίο να έχει χαμηλό κόστος και χρήσης και συντήρησης, να μην έχει τεχμήρια. Μεγαλώσουμε λίγο, να φτάσουμε γύρω στα 35. Εάν θέλετε, προηγηθείτε να δείξετε το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε κάνει και ένα παιδάκι, δύο παιδάκια. Έχουμε ένα καρότσι, κάτι να βάλουμε στο πορτμπαγκάζ και πού πάμε. Όταν λοιπόν μιλάμε για οικογένεια πια, έχει φτάσει ο υποψήφιος αγοραστής να έχει κάνει οικογένεια. Εκεί οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Οπότε πάμε σε οικογενειακού χαρακτήρα αυτό. Σίγουρα πρέπει να είναι τετράπορτο και σίγουρα, μεγάλο πορτμπαγκάζ. Μεγάλο πορτμπαγκάζ, μεγάλους χώρους μέσα, γιατί τα παιδιά που σίγουρα θα υπάρχουν στην οικογένεια έχουν πολύ τζάτσαλο, έχουν πολλά πραγματάκια που πρέπει να φροντίζουμε. Και επειδή πια είναι πολύ δύσκολο να αγοράσει κάποιος μεγάλου κυβισμού 4x4 αυτοκίνητο, υπάρχει μια στροφή στις κούρσες, έτσι, στις μεγάλες κούρσες. Σχετικά μικρού κυβισμού, μεγάλου όγκου, με μεγάλα πορμπαγκάζ. Αν μπορεί η κάμερα να έρθει εδώ να δούμε το πορμπαγκάζ. Να δω αν χωράνε τα καρότσια για τα παιδιά, για να δούμε το πορμπαγκάζ. Χωράνε και τα καρότσια και. Άντε Κώστα, εσύ βρες την ύφη. Μισό λεπτό, παντρέψου και εγώ θα σου βρω αυτοκίνητο με τεράστια φορτηγά. Μου βρίσκει και θα χωρέσουμε όλα. Λοιπόν, εδώ χωράνε όλα όπως βλέπετε. Όλη η πρίκα του μωρού, όλα τα σακ βογιά, τα καρότσια, τα κουμπίλα. Τι τιμή μπορεί να έχει ένα τέτοιο αμάξι, Άντζελα? Τι τιμή περίπου για να δίνουμε έτσι και μια. Τι τιμή. Σε αυτή την κατηγορία οι τιμές που παίζουν είναι από 8 έως 15.000 ανάλογα το μοντέλο, ενώ χρονολογικά, ανάλογα την κατάσταση, ανάλογα τον εξοπλισμό, ανάλογα τα χιλιόμετρα που έχει το αυτοκίνητο. Όλα αυτά συντείνουν στο να διαμορφωθεί η τελική τιμή του αυτοκίνητου. Βέβαια, μιλάμε για αυτοκίνητα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Να θυμηθούμε και προηγούμενα ρεπορτάζ που είναι ελεγμένα, που όλα είναι σωστά και εντάξει. Και τώρα, περνάμε και όλη αυτή τη διαδικασία με τα παιδάκια μας. Μεγαλώνουν τα παιδάκια μας, φεύγουν από το σπίτι και εμείς φτάνουμε ξαφνικά, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω, 55-60 ετών, ας πούμε. Έχεις χρόνια πολλά, βρε Άντζελα, μέχρι τότε τι σκέφτεσαι. Έχω, αλλά δεν επανερχόμεθα πάλι λοιπόν σε αυτοκίνητα χαμηλού κόστους, μικρού κόστους συντήρησης και χρήσης, όπως αυτά τα αυτοκινητάκια που βλέπετε εδώ, και οι 60 πλάς πια σε ηλικία, ως επιτοπλίστων αγοράζουν τέτοια αυτοκίνητα, πάλι μικρά, χαμηλού κυβισμού, χαμηλού κόστους και χαμηλού κόστους χτίσης. Δηλαδή, μάλιστα. Να μην χρειάζεται να πληρώνουμε τα τέτοια κυκλοφορίας. Να έχουμε χαμηλά τέτοια κυκλοφορία. Έτσι κι αλλιώς μέχρι το σούπερ μάρκετ πάνε, μέχρι το καφενείο. Άρα όταν έχουμε κάνει ένα κύκλο ζωής. Δεν υπάρχουν. Έχουμε κάνει ένα κύκλο ζωής, κάνουμε λιγότερα ταξίδια από ότι ένα νεαρό ζευγάρι. Έχουμε λίγο να μετακινήσουμε το εγγόνι κτλ. Δεν θέλουμε να εντυπωσιάσουμε με το αυτοκίνητο. Επιστρέφουμε σε ένα μικρό αυτοκίνητο. Ακριβώς. Και τι ρωτάμε εσάς όταν ερχόμαστε, πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει, πόσο καίει, αν έχει όλα του τα σέρβις και όλα τα χαρτιά, ποιο είναι το ερώτημα που σας υποβάλλουμε περισσότεροι? Να σας πω, ένας ενημερωμένος αγοραστής που ξέρει τι ψάχνει και πώς θα το βρει, ψάχνει από όλες τις πλευρές ένα αυτοκίνητο, και όσον αφορά τα χιλιόμετρά του, και όσον αφορά τη μηχανική του κατάσταση, και όσον αφορά το καροσερία, να είναι σωστό το αυτοκίνητο, μην έχει κάποιο σοβαρό χτύπημα, και γενικά η εικόνα του αυτοκίνητου να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν ρόλο στο να γίνει μια πετυχημένη αγορά. Η καλή, η πετυχημένη αγορά ενός αυτοκίνητου είναι κυρίως αντρική υπόθεση, και οι γυναίκες πια μπορούμε να ρωτήσουμε εύστοχα και να διαπραγματευτούμε την αγορά ενός αυτοκίνητου? Κοιτάξτε, σίγουρα πιο καλή επαφή με το αυτοκίνητο έχει ο άντρας. Αλλά πολλές φορές είναι κάποιες κυρίες ή κάποιες δεσποινίδες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενημερωμένες και ψάχνουν καλύτερα και τους άντρες πολλές φορές. Άντζελα.